έχουν και έξω ακίνητο τα ποσά. Είναι, επιβεβαιώνω ότι για το Champions League το ποσό φτάνει στις 300.000 ευρώ. Με ένα πολύ χαμηλότερο αντίστοιχο ποσό για συνέντευξη πρόκλησης στο Europa League. Είναι ποσά τα οποία με τους δικούς μας υπολογισμούς θα ανακτήσουμε μέσα από τις εμπορικές δραστηριότητες που θα προκύψουν. Δεν είναι θέμα διαφημιστικό. Θα ήταν φυσικά μία από τις πιο φθηνές διαφημίσεις της Κύπρου, για να ήταν αμοιβώς διαφημιστική η συμφωνία και με δεδομένα τα ποσά που χρεώνονται στη σχετική βιομηχανία. Αλλά εάν η συμφωνία αφορούσε μόνο τη διαφήμιση της τράπεζας, τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, δεν θα μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει, αυτό που είπα και πριν, έχοντας παρατηρήσει προσεκτικά τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδοσφαιρολίμπερ, έχοντας εντυπωσιαστεί από το επίπεδο του επαγγελματισμού που βρήκαμε μπροστά μας, και έχοντας αντιμετωπίσει μια λεπτομερέστατη και πολύ σοβαρή πρόταση, θα συμφωνήσω με τον κύριο Κούντσο ότι πρόκειται για την αρχή μιας εμπορικής συμφωνίας και δεν το κρύβουμε, θέλουμε να έχουμε κέρδος από αυτή τη συμφωνία, όπως κέρδος εκτιμούμε ότι θα έχει και η εταιρεία από έτσι δώσει προσδίμη. Ενώνουμε δυνάμεις να προχωρήσουμε. Θεωρώ ότι αυτό το συμβόλαιο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς ή αν θέλετε το πρότυπο για μελλοντικές συνεργασίες τόσο στην τραπεζική βιομηχανία όσο και στην ποδοσφαιρική. Οι ευκαιρίες που δημιουργούνται και για τις δύο πλευρές είναι θεωρώ τεράστιες και πλέον εναπόκειται σε εμάς να τις αξιοποιήσουμε πλήρως.